υπεπιστευκότες των Θεών, ταυτάστη τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε συζητήσεις και γενεαλλαγίας και έρης και μακάς νομικάς περίστασον, η σίγαρα νοφελής και κατακειμένων των εμφυλακές επισκομένων
και τον οικοπάτησες κρύψεως αδελφών ημών και περιστάσεως ζωντών. Όντω ονόματα και Αγία προθέσει επιμονέσαμε και ο νέκαστος κατά διάρκεια έχει και επιμονέγει εν τη ώρα ταύτη. Μνηστή Κύριος ο Θεός. Τον μακαρίον και αηθήμον κτητόρου του Αγίου Ναούτου και πασόν των Αγίων Θεού μονών και εκκλησιών. Τον υπερπίστεως και πατρίκος αγωνισαμένων και πεσόντων, εν της ιερής πέφτους αγώς υπάνεται και έπες κακό. Τον μακαρία του λήξη γενωμένων, αηθήμων ορθοδόξων, πατριαρχών αρχιερέων ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων μοναχών αυξών, πάντων προπάντων μονέων συζύγων εγγόνων τέτοιων, καθηγητών αναδόχων και μετεωτορικών, υπερμακαρίας μνήμης και ονείμων απάψεως των ψυχών των και κινημένων του πρώτου Θεού, Γεωργίου ιερέως του και κτήτωρος του ιερού ναού πρώτου, έτιδε και των δούλων του Θεού, σταματίου αρετής και ευαγγέλου, υπερών τα μνημόσυνα επιτελού, και ο νέκαστος κατά διάρκεια δέχει και πνιγονέχει την ώρα ταύτη, πνιστή Κύριος Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε, νύν και αγίου και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
Αλέξιος Επίσκοπος και Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας και Κορυδαλού, προς τον Ιερό Πίτρο και τον Πρόχριστο λαό της Ιεράς Μητροπόλεως. Τον ωραιότατον Χριστόν αγαπήσασα και διαμνία στην ψυχήν ωραήσασα, διαπαντίον μόνον τε και θύψεων που το κατηγγύησε ως περάμοντος νύχτου. Αγαπητοί μου αδελφοί, στους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, η έκφραση της πίστεως ήταν συνήθως μια ομολογία, συνδεδεμένη με το μαρτύριο. Τούτο διότι ο ευρωλακτικός κόσμος δεν έδειχνε ενδεθειμένος να συμβιβαστεί με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Χριστού. Στα ως τότε υπάρχοντα πιστεύματα προσθέτει και η αγωνία των Ρωμαίων των Πλατώνων να προκαταλάβουν δια σπαστικές κινήσεις με αδελφηρία του θρησκευτικού συνέστημα, καθώς και να διαχειριστούν την οικονομική πλευρά του θέματος, δεδομένου ότι πολλοί έμποροι θρησκευτικών μορφών και συμφώνων συγκερούν τα λαμβάνοντα. Ο μεγάλος απολογητής του χριστιανισμού, Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας της πίστεως, αναφέρεται σχετικά στα έργα του, διαφωτίζοντας την ιστορία των απαρχών της Αγίας μας Εκκλησίας. Οι άνθρωποι από τη στιγμή που ασπάζονταν το Ευαγγέλιο και βαπτίζονταν στο όνομα της Αγίας Τριάδος, γνώριζαν ότι τελούν υποδιωγμό. Η πίστη υπερίσχυε της επιβίωσης, αφού έχαναν θρησκευτικών εργασίες τους. Οι ίδιοι οι οικογένειές τους βρίσκονταν στον δρόμο, ενώ αντιμετώπιζαν για φυσική εξόντωση με την ευκαιρία ενός τοπικού ή καθολικού διωγμού. Ό,τι κακό συνέβαινε στο όποιο μέρος της γης, οι δολολάτες αποκρέωναν στους χριστιανούς. Σε αυτή την ταραχώδη εποχή έζησε η Αγία Μαρίνα, που σήμερα γιορτάζει. Γεννήθηκε το 270 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και ήταν κόρη του Εθεσίου, ιερέα των Πιτώρων. Λόγω απώλειας της μητέρας της, δόθηκε σε μια κυρία να την φροντίζει, αγνώντας ίσως ότι ήταν χριστιανή. Εκείνη τη μίλησε στο Ευαγγέλιο. Όταν έγινε λοιπόν 15 ετών, αποκάλυψε στον πατέρα της τη χριστιανική της πίστη. Αυτό τον τάραξε και αρχικά την απογύρισε. Το ευλογημένο ναι, αλλά αναπάντευτο για θυγατέρα ιερέα των Πιτώρων, διέρευσε και ο έπαρχος ο Ολύμπριος διέταξε τη σύλληψή της. Βλέποντας την, θαύμασε την ομορφιά της και μεταξύ των προσπαθειών του να αλλαξοπιστήσει, της έκανε και πρόταση γάμου. Κάθε κοπέλα που απολαγγευόταν από την εξέλιξη, η οποία θα της εξασφάλιζε άνετη ζωή και κοινωνική προβολή. Η Μαρίνα όμως είχε βρει τον μοναδικό του Θείο Χριστό. Ήταν στον κόσμο, αλλά δεν ήταν εκ του κόσμου. Είμαι χριστιανή και θα παραμείνω χριστιανή, απάντησε με την πρέπουσα απόφαση στην κόρη. Ακολούθησα το δικά μας αριστήρια. Αυτά που επινοούν σκοτεινή εγκέφαλη σε όλες τις φάσεις της ιστορίας των ανθρώπων. Στο δικό της μαρτύριο συνέπραξε και ο πατέρας της για να τιμηθεί από τους ομόφρονές του. Ηγάπησε τη δόξα των ανθρώπων, μάλλον είπε τη δόξα του Θεού. Αδελφοί μου, αγαπητοί, ενώπιον μας τον Άγιο Αγία Μορφή της Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας, την μελετούμε, την αξιολογούμε και προσπαθούμε να μιμηθούμε τη ζωή της. Αλλιώς δεν θα είχε νόημα ο Θεός μας. Εγκαινιάσαμε το έργο των περικατών ναών της στο Χαϊδάκι. Αποτελεί κόσμο της πόλης αυτής και μεγαλομάρτυρης είναι μπροστά από τα όλη στην Μητροπόλειό μας. Ως ποιμενάτες της περιοχής εκφράζουν την ελπίδα ότι οι νέοι της εποχής μας θα έχουν πια τη λεφτή ότι οι κοσμικές ελληνικές ελπίδες δεν παλεύουν την βεβαιότητα και την ασφάλεια που αναζητούν. Η μοναδική ελπίδα του κόσμου έγινε στη δίδυση του Αγίου Θελήματος του Θεού, συνοδηγόρη στον αγώνα η Αγία μας. Πρότυπο των νέων μας είναι η Αγία Μαρίνα, την οποία παρακαλούμε να μη συνέβη προς τον Κύριο της δόξης Ιησού Χριστόν υπέρ πάντων ημών. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, η Αγία να πρεσβεύει για όλους μας με τα αγάπης
Ο οποίος μας βοηθά και πολύ
όλον αυτόν τον καιρό, όλους τους δωρητές που συνδράμουν στο έργο που γίνεται, εξαιρέτως δε τους δωρητές της αντιράς και ψαλοθήκης μέσα στην οποία θα φιλοξενηθεί ο Άγιος μας Δημήτριος, ξέρετε και ποιοι είναι, και εξαιρέτως το μεγάλο μεγέτη του ναού μας, τον κύριο Αντώνιο Βάινα, την οικογένειά που με την αγάπη τους, όπως ήδη βλέπετε, συνεχίζεται η αγιογράφηση του ναού μας και μέχρι την πανήγυρη πρώτα ο Θεός θα αξιωθούμε να δούμε ολοκληρωμένο και το αριστερό κλήτος του ναού μας. Τους ευχαριστούμε, τους ευγνωμονούμε και ευχόμαστε στον Θεό να τους αξιώνει να συνεχίζουν αυτό το έργο του εξοραϊσμού της ευαρίας μας. Όλους όσοι από το τελευταίο λεπτό της αγάπης σας μέχρι την μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει, βοηθάτε σε αυτό το έργο που γίνεται. Να ζητήσω τώρα, αδελφοί μου, να περάσουν όλοι έξω να βγουν από τις πόρτες της Πλαϊανής και από τη Μεσαία, να περάσουν όλοι στη σκάλα του ναού με προσοχή, όπου θα έρθει ο Αγιός μας να τον υποδεχθούμε, να τον βάλουμε στο κουμπίο και θα τον ασπαζόμαστε, ώστε να κάνουμε την απόλυση και να φύγουμε. Με πολύ πολύ τάξη και με προσοχή, να περάσουμε στη σκάλα για να βγουν όλοι έξω. Oh, my God.
Thank you.